Να σας ζητήσουμε καταρχάς, κύριε Κρέτσο, ένα πρώτο σχόλιο για την απόφαση αυτή, το πράσινο φως που έδωσε το ΚΑΣ για τα γυρίσματα του BBC στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ήταν μια θετική εξέλιξη, όπως φαίνεται. Θετική εξέλιξη. Νομίζω έγινε ένα damage control που λέμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ως χώρα δεν εκπέμψαμε ένα σήμα ότι είμαστε σε ετοιμότητα να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους παραγωγές με ταχύτητα, με ευελιξία από πλευράς των οργάνων, ακόμη και αν είναι γνωμοδοτικά, όπως το ΚΑΣ. Αλλά τέλος πάντων δόθηκε το πράσινο φως. Δόθηκε το πράσινο φως και για μία ακόμη παραγωγή που αφορά ένα κινέζικο τηλεοπτικό οργανισμό. Επομένως, ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Κύριε Κρέτσο, όμως είχαμε αυτό το θρίλερ. Εμπόδια. Δηλαδή δημιουργήθηκε όλο αυτό το θρίλερ με μια κακή δημοσιότητα, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ληφθεί αυτή η απόφαση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μπορούμε να το αποφύγουμε και γι' αυτό η κυβέρνηση τώρα επιταχύνει τις διαδικασίες απλοποίησης των αδειοδοτήσεων για κινηματογραφικές και φωτογραφικές λήψεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει πολύ καιρό. Τέλος πάντων, νομίζω προχωράει. Θα έχουμε σύντομα αλλαγές. Πώς θα γίνεται πλέον με το νέο πλαίσιο που προωθείτε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Πάντως, σας λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και στο Υπουργείο Πολιτισμού και ετοιμάζεται ένα τέτοιο σχετικό σχέδιο. Υπήρχαν προτάσεις στο παρελθόν και από το Κέντρο Κινηματογράφου και από άλλους αρμόδιους. Επομένως, είναι επιβεβλημένο να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτή τη λογική, γιατί, κύριε Κρέτσο, κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια, κάνετε μια παρουσίαση τις τελευταίες ημέρες, όπου τίμησαν αυτή την πρωτοβουλία σας πολλοί κινηματογραφιστές. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκε ο κόσμος, ο παρατηρητής που είναι έξω από αυτή την ιστορία, ότι είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί προφανώς θέλουν να γυρίσουν ταινίες, σίριαλ, ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως από κάτω το υπόβαθρο, η διοίκηση, οι ανεξάρτητες αρχές να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε? Και αν η γραφειοκρατία το επιτρέπει. Κοιτάξτε, δείτε, ο ισχύον νόμος, ο 3905 του 10, δεν προβλέπει κανένας είδους περιορισμό. Απλώς υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, δηλαδή πάνε στις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων, αυτές εισηγούνται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτή μετά μεταφέρει το αίτημα στο ΚΑΣ, το ΚΑΣ μετά περνάει κάποιο χρονικό, ξαναγυρίζει στην συγκεκριμένη διεύθυνση και παίρνει ένα χρονικό διάστημα να καθαρογράψει την απόφαση. Δηλαδή ο χρόνος καθυστέρησης για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο ποιος είναι? Έχετε περίπου εικόνα πόσο καθυστερούν? Δεν υπάρχει. Υπάρχουν περιπτώσεις, θέλω να το πω. Μπορεί να μπλοκάρουν και χρόνια δηλαδή τέτοιες διαδικασίες. Εγώ δεν γνωρίζω για χρόνια, αλλά για μήνες έχω ακούσει. Όπως επίσης έχω ακούσει και για περιπτώσεις που υπήρξε πολύ μεγάλη ταχύτητα, αμεσότητα, ανταπόκριση στο αίτημα, πολύ μεγάλη λειτουργικότητα. Δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ούτε να, όχι, έχετε δίκιο. Έχουν, να τσουβαλιάζουμε σαφώς, όλα. Σαφώς. Έχουν χαθεί όμως παραγωγές σημαντικές. Κοιτάξτε, έχουν χαθεί παραγωγές. Έχουν χαθεί παραγωγές και εμένα το αίσθημα από το οποίο μεταφέρουν και πάρα πολλοί παραγωγοί, τον οποίο όπως είπατε ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, όχι, για το πρώτο επενδυτικό κίνητρο, και αυτό μας γεμίζει πολύ μεγάλη ευθύνη, να ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο χαρά, είναι κυρίως ευθύνη, ότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε ό,τι τέλος πάντων κάνει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ένα μη ελκυστικό χώρο κινηματογράφησης. Και αυτό είναι 2-3 ρυθμίσεις που αφορούν το εργόσιμο και τις συμβάσεις, κυρίως για το βοηθητικό και προσωρινού χρόνου εργασίας στις κινηματογραφήσεις, και βέβαια το θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό, κύριε Κρέτσο. Γιατί ακούμε πάρα πολλά χρόνια για την πάταξη της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο, για να μην αδικούμε τομείς, και σε αυτόν τον τομέα όμως. Από τη στιγμή όμως που η χώρα μας ως φυσική θέση, με τον πολιτισμό που έχει, είναι από τους πόλους έλξης. Θέλουν να έρθουν. Για παράδειγμα, εγώ ήξερα ότι ήθελαν από το Game of Thrones μια πολύ μεγάλη σειρά να κάνουν τα γυρίσματα εδώ. Πήγαν στην Κροατία για αυτούς τους λόγους. Μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες, Hollywood επίπεδου. Όχι, το Game of Thrones κοστίζει 10 εκατομμύρια το επεισόδιο. Δηλαδή, τα διπλάσια σχεδόν χρήματα τα οποία μπαίνουν στην ελληνική εγχώρια αγορά για να στηρίξουμε το χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης όσον αφορά την παραγωγή. Και όμως προτίμησαν... Ένα επεισόδιο λοιπόν του Game of Thrones είναι 2 φορές περισσότερα σχεδόν από τα χρήματα που στηρίζουν όλο τον εγχώριο κινηματογράφο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κινηματογραφική πολιτική εάν δεν έχεις κάποια κίνητρα. Δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή έχουμε, και σήμερα βγαίνει και στον αέρα το συγκεκριμένο σύστημα το ηλεκτρονικό, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις τους από την επόμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις όσον αφορά
τη γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι σύνθετο, δεν είναι πυρηνική φυσική. Mm-hmm. Θέλει πολιτική βούληση και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε και τη βούληση και έχουμε αυτή τη φορά, θέλω να πω, και την υποστήριξη ολόκληρης της κοινότητας των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Σε αυτό που λέτε, μήπως πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός, δεν ξέρω θεσμικά, πέρα από την γραφειοκρατία, δηλαδή σε αυτή την ιστορία να εμπλακούν δήμοι, αφού έχουν ένα ρόλο και σε αυτή την ιστορία, περιφέρειες, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά να προσφερθούν και τα απαραίτητα εχέγγυα σε όλους αυτούς που θέλουν να επενδύσουν. Γιατί μιλάμε για μεγάλες παραγωγές. Το Μαμά Μία, για παράδειγμα, ξέρουμε όταν πρωτογυρίστηκε στην Ελλάδα, στη Σκόπελο, το τι τουρισμό έφερε στο νησί. Δεν ξαναγυρίστηκε όμως το επόμενο επεισόδιο, γιατί υπήρξαν προβλήματα και πήγε αλλού. Επομένως, έχουμε το παράδειγμα και την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Δεν πρέπει να κινηθούμε, να κινητοποιηθούν περισσότεροι φορείς σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι να έχουμε ένα ευέλικτο τρόπο ανταπόκρισης στα αιτήματα των παραγωγών, των κινηματογραφιστών και των δημιουργών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τους δήμους, κάποιες άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα γραφεία field commissions που λέμε, των δήμων ή των κέντρων κινηματογράφου. Νομίζω ότι σε μια τέτοια προσέγγιση θα πάμε και εμείς σταδιακά και θα πάμε και πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι και πιο γρήγορο αυτό που λέτε. Δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο, δηλαδή να μην ψάχνει ο παραγωγός πού θα απευθυνθεί ανάλογα με την περιοχή που θέλει να κάνει. Κοιτάξτε, το γύρισμα. Μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, εάν ένας παραγωγός χρειάζεται ένα χώρο, ένα αρχαιολογικό μνημείο όπως το Κολοσσέο, που πληρώνει ένα παράβολο, εάν το θέλει χωρίς την παρουσία κανός είδους επισκέπτη. Υπάρχει άλλη τιμή. Εάν τι ώρα είναι το γύρισμα, αν είναι peak season ή off season, εάν αναφερόμαστε σε ντοκιμαντέρ, σε κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική σειρά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, είναι όλα όμως απλά και κυρίως το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν και οι επενδυτές, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι που έρχονται εδώ να βάλουν τα χρήματά τους, έτσι. Δουλεύουν με όρους project, δηλαδή ένα project τι σημαίνει, ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε επενδυτής και ο δημιουργός και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται πίσω και μπροστά από τις κάμερες, πώς θα προγραμματίσουν τη δουλειά τους. Και το οικονομικό καθεστώς το οποίο. Το οικονομικό καθεστώς, σας είπα, έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλέον κίνητρο επιδότησης σε μετρητά. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και σε φορολογικά μέτρα. Υπάρχει και εκεί εξέταση. Γενικότερα, αυτό το οποίο είναι το σημαντικό και σας είπα, μας γεμίζει πιο πολύ ευθύνη, πέρα από τη χαρά ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα όριμο, έτοιμα πλέον όριμο στην κοινωνία και αυτό συνειδητοποίησαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το momentum των δράσεων. Άρα πρέπει και γρήγορα να υπάρξουν όλα αυτά που λέτε. Ακριβώς, και γι' αυτό η ιστορία αυτή με το Σούνιο ήταν πάρα πολύ αρνητική δημοσιότητα. Εν πάση περιπτώσει επήλθε έτσι κατά την άποψή μου. Νομίζω επικράτησε η λογική. Τα ακούσατε όμως από τους αρχαιολόγους. Και εσείς και οι δημοσιογράφοι. Και, γιατί κακώς ασκήσαμε κριτική. Δεν ξέρω, είναι θέμα συντεχνιακό, κύριε Κρέτσο. Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι. Υπάρχουν με ποια κριτήρια. Αν μιλάτε για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του αρχαιολόγου, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλη ανακρίβεια. Ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, το BBC δηλαδή, το AMC, το αμερικανικό. Mm-hmm. Από τα μεγαλύτερα στούντιο και cable, έκαναν, λέει, αίτηση 10-15 μέρες πριν για το γύρισμα. Το οποίο δεν ισχύει. Το κάνανε 20 Φεβρουαρίου, 45 ημέρες. Άρα όταν τοποθετείσαι δημοσίως, έχεις δικαίωμα να εκφράσεις την άποψή σου, αλλά δεν μπορείς να λες ανακρίβειες. Mm. Εγώ όμως το παρακάπτω και αυτό. Και 15 και 5 μέρες αυτό, ναι. Να ήταν. Δηλαδή θα ζητήσει συγγνώμη ο συγκεκριμένος δημιουργός που έχει βραβευτεί στις Κάνες. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες παραγωγής, επειδή μαγεύτηκαν από το χώρο του Σουνίου και θέλανε να κάνουν ένα γύρισμα, ενώ είχαν προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις. Τέλος πάντων, θέμα είναι αυτό που περιγράψατε, το αυτοματοποιημένο σύστημα, όπου θα είναι κριτήρια και για να μην παρεξηγηθούμε, με αυστηρούς όρους. Δεν λέμε άντε. Με έλεγχο. Με έλεγχο, δηλαδή, όχι ασίδωτα να μπουν. Στο πλαίσιο των νόμων. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στο τοποθετήσιμο μου. Εγώ δεν μίλησα ούτε για ασυδοσία, ούτε καλώς ήρθε το δολάριο. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Ούτε δαιμονοποίησα τους αρχαιολόγους. Μίλησα για μια κακή απόφαση της πλειοψηφίας, η οποία ήρθε σε ένα πολύ κακό timing, την ώρα που η Ελλάδα πλέον ανοίγει τα φτερά της να υποδεχθεί τέτοιου είδους παραγωγές και έχει κίνητρα να δώσει. Και σε παλαιότερες συνεντεύξεις μου έχω τονίσει, μη δαιμονοποιείτε τους αρχαιολόγους. Από εκεί και πέρα, ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του.
Και ο καθένας ας είναι λίγο πιο μετρημένος στην κριτική του. Εγώ ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πάντως και το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψετε ως πολιτεία σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στα οπτικοακουστικά, στις κινηματογραφίες και όλα αυτά, είναι ότι δεν θα τους προκύψει στην πορεία ένα ΚΑΣ. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, εγώ που θα έρθω να επενδύσω, με την έννοια όχι ότι είναι κακό το ΚΑΣ, με την έννοια ότι μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά από αυτό που μου έχεις πει για να έρθω εγώ να κάνω ένα μεγάλο project. Δηλαδή το πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Το ΚΑΣ είναι γνωμοδοτικό όργανο. Νομίζω ότι η δουλειά των αρχαιολόγων δεν είναι όταν διαβάζουν τα σενάρια. Μπορεί να μας βοηθήσουν να βάλουν συγκεκριμένους όρους προστασίας των μνημείων και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και να πληρώνουν και παραγωγή, αν θέλουν να χρησιμοποιούν τα εμβληματικά μας μνημεία ιδιαιτέρως. Και καλά. Έτσι, και να πληρώνουν καλά. Και καλά. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια φτηνή χώρα εγκατάσταση τέτοιου είδους επενδύσεων. Για να προσελκύσουμε και μεγάλες παραγωγές, πρέπει όμως να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λέμε, να διαμορφώσουμε ένα καλό όνομα στη διεθνή αγορά όσον αφορά τις οπτικοακουστικές παραγωγές, να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν. Εγώ δεν είπα, δεν τα ισοπεδώνουμε, αλλά δεν μπορείτε όμως η χώρα να στερείται προβολής, δεν μπορεί η χώρα να στερείται εσόδων. Ένας ταλαιπωρημένος κλάδος δημιουργεί και καλλιτέχνες να χαροπαλεύουν και να καρκινοβατούν μεταξύ ανεργίας και περιστασιακής εργασίας, επειδή μια μικρή ομάδα ανθρώπων που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά πλειοψηφία να εμποδίζει τέτοιου είδους projects. Μάλιστα. Και επενδύσεις. Επομένως, κύριε Κρέτσο, εσείς έχετε, σας έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλες παραγωγές, το οποίο μπορεί, είναι όριμο να προχωρήσει. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον, πάρα πολλά αιτήματα, ερωτήματα και από τα μεγαλύτερα στούντιο του κόσμου, μπορώ να σας πω. Όμως θέλω να πω ότι η Ελλάδα... Ποσά δεν έχετε να μας δεν πείτε. Είναι το οικονομικό το ζήτημα, διότι αυτός ο κλάδος έχει την υψηλότερη ανταποδοτικότητα από όλους τους κλάδους. Είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος μπορείς να εγγυηθείς ότι αν κάνεις επένδυση ενός ευρώ, σίγουρα θα πάρεις 3 ή 5 και πίσω. Μετακυλείται και στον τουρισμό. Και έχει προστιθέμενη και σωρευτική αξία, διότι εμείς κοιτάμε μόνο το θέμα της παραγωγής. Mm-hmm. Εδώ θα δημιουργηθούν δουλειές και από την εισαγωγή μηχανημάτων. Θα δημιουργηθούν δουλειές για αυτούς που βρίσκονται, κάνουν τις επεξεργασίες. Ο κλάδος τηλεόρασης και του κινηματογράφου απασχολεί πάνω από 150 επαγγέλματα. Και δεν μιλάω βέβαια για θέματα διπλωματίας ή πια ισχύως, έτσι, μιας και ακούμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, ετοιμάζεται να γίνει και πυρηνική δύναμη, αλλά έχει και την ήπια ισχύ. Σε λίγες μέρες είναι οι τηλεοπτικές κάνες, και εκεί η Τουρκία έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Όπως και τον επόμενο μήνα είναι οι κινηματογραφικές Κάνες, που επίσης η Τουρκία, η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός τηλεοπτικού προγράμματος παγκοσμίως, έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Και η χώρα μας επομένως δεν μπορεί να μείνει πίσω από αυτές τις εξελίξεις. Και αν προχωρήσει αυτό το project που λέτε και αυτοματοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία, εγώ ακούω πολύ μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες να θέλουν να φτιάξουν και παράρτημα στην Ελλάδα. Από το να μεταφέρουν συνεργεία συνέχεια, θα εγκαταστήσουν στη χώρα, αν και εφόσον προχωρήσει αυτό έχει το project. Έχει φοβερά πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Έχει ένα αλλαγή εδώ τοπίου, έχει καλό καιρό, έχει πάρα πολλά μνημεία και αρχαιότητες. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Και αυτό είναι το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτούμε και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με ένα απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο, διάφανες καθαρές διαδικασίες. Μιας και υπάρχει ήδη το επενδυτικό κίνητρο και τα χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί για αυτό το σκοπό, το η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτό. Θα δείτε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε καλές ειδήσεις και για αυτό το ζήτημα. Και μπορώ να σας πω ότι ίσως και εξαιτίας αυτής της κουβέντας μπορούμε να βρούμε και πόρους να προστατέψουμε ακόμη περισσότερο τα μνημεία μας, πέρα από το να τα προβάλλουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από αυτούς τους πόρους. Οπότε θα είναι ανταποδοτικό όλο αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι όποιος χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εμβληματικά μνημεία πρέπει να πληρώνει, ας πληρώνει και παραπάνω από άλλες χώρες. Δεν πρέπει να γίνουμε μια φθηνή χώρα παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας με το θέμα της ακρίβειας και της συνέπειας. Και αν θέλετε, ένας λόγος τον οποίο ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη πιο έντονο ενδιαφέρον σε πρακτικούς όρους, είναι γιατί κατά το παρελθόν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες ταξίδευαν στις Κάνες και στο Λος Άντζελες, έδιναν ψεύτικες υποσχέσεις και έβγαζαν φωτογραφίες με στάρ και πριμαντώνες διεθνής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σε ποιους αναφέρεστε? Γνωρίζετε, είσαστε δημοσιογράφοι, μπορείτε και να τα ψάξετε. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρό θεσμικό πλαίσιο, πολιτική βούληση, όλη την κοινότητα των ανθρώπων του χώρου
το έχουν πιστέψει και εμείς δεν μπορούμε να διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή για το θεσμικό πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρέτσο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ίνα Κασιμάτη σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Σχέδιο για περαιτέρω ανακούφιση των χρεών που θα συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας ως το 2050 υπέβαλαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης και η Γαλλία σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Η Ελλάδα θα απαλλαγεί από τις αποπληρωμές εάν ο μέσος όρος της πενταετίας